Γεια σας παιδιά, είμαι ο Iron Task και στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε, είμαστε στο Minecraft μετά από αρκετό καιρό, συγκεκριμένα μετά από 5 μήνες. Και ναι, αυτό. Λοιπόν, το τελευταίο βίντεο που είχα κάνει ήταν ότι έφτιαξε έναν Greek server στο Minecraft. Και σήμερα, μετά από 5 μήνες, θα σας δείξω πώς έχει γίνει ο server. Άμα δείτε και το προηγούμενο βίντεο, θα δείτε ότι είχε λίγα πράγματα. Σχετικά λίγα πράγματα, αλλά τώρα έχει αλλάξει. Οπότε ναι, σήμερα θα σας το δείξω και ελπίζω να ευχαριστηθείτε με αυτό που θα δείτε. Επίσης, όσοι θέλετε να μπείτε στο σερβερ, στο Minecraft, θα έχω κάτω στην περιγραφή το link του Discord server που έχουμε, γι' αυτό το λόγο. Και ναι, όσοι θέλετε μπείτε σε αυτόν το σερβερ, στο Discord, και θα σας πω πώς θα μπείτε στο σερβερ. Αυτά. Πάμε να δούμε πώς είναι ο σερβερ μετά από 5 μήνες. Αν θέλετε κάντε ένα pause τώρα αυτό το βίντεο και πηγαίνετε στο προηγούμενο ώστε να δείτε πώς ήταν περίπου. Και είναι αυτό. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Αλλά αυτά που έχουν αλλάξει είναι πολύ καλά. Έχει μεγαλώσει τελείως ο κόσμος. Ωραία, μπήκαμε εδώ πέρα στο σερβερ. Αρχικά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα η γέφυρα. Όπα, κάποιος την έσπισε. Δεν πειράζει. Βασικά δεν είναι αυτή η γέφυρα. Είναι εκείνη η γέφυρα. Εκείνη. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το πρώτο κτίριο πίσω από την γέφυρα που θα σπονάρθείτε, που θα μπείτε τέλος πάντων στο σερβερ. Και ναι, αυτό είναι το πρώτο κτίριο. Είναι ένα εργοστάσιο που το έφτιαχνε ένα παιδί εδώ πέρα, αλλά τώρα το παιδί έχει φύγει, οπότε δεν ξέρουμε τι θέλει να κάνει. Λογικά θα το συνεχίσουμε εμείς και θα το φτιάξουμε. Και ναι, όπα, μισό λεπτό. Ωραία, και τώρα είμαστε εδώ πέρα ένα βήμα πριν πατήσουμε στον διάδρομο που μας οδηγεί στη πόλη του σερβερ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε αυτά τα κτίρια. Αυτό είναι πολύ ωραίο κτίριο. Πολλά χρώματα. Και ναι, πάμε να σας δείξω όλα τα κτίρια, μα όλα, ένα προς ένα, που έχουμε στο σερβερ. Αρχικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα πύργος, το έχω πάρει από ένα village που είχε τη σερή μου. Το έχω βάλει εδώ πέρα. Μετά πάμε εδώ πέρα στη ταβέρνα. Ταβέρνα, τέλειο. Εδώ πέρα θα τρώμε, θα καθόμαστε, θα μιλάμε, θα ζητάμε. Ναι, και εδώ πέρα κάποιος θα είναι εδώ πέρα και θα μας... Βασικά θα αγοράσουμε φαγητά και θα τα τρώμε. Αυτό κυρίως. Γιατί αυτό το σερβερ είναι RP server. Οπότε θα το κάνουμε σαν κανονική ζωή. Εδώ πέρα έχουμε το φαρμακείο. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Δεν έχουμε βάλει αρκετά πράγματα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει healing potions. Και ναι, ωραία. Πάμε στο επόμενο κτίριο. Α, είναι αυτό εδώ πέρα το σπίτι, ωραίο. Έχουμε άλλα δύο σπίτια. Τα είχα κάνει copy. Copy-paste. Και ναι, αυτό εδώ πέρα είναι το τζάκι. Εδώ πέρα είναι ένας χώρος που δεν μπορώ να μπω τώρα. Ωραία. Διάφοροι χώροι που μπορείτε... Βασικά όποιος μείνει εδώ πέρα θα μπορεί να βάλει διάφορα. Η τραπεζαρία. Κρεβάτο κάμερα εδώ. Όλα εδώ πέρα. Και εδώ πέρα είναι η βεράντα. Πάμε στο ξενοδοχείο. Τα άλλα δύο σπίτια που έχω κάνει κόπη είναι άσπρα. Αυτό μόνο το έχω αλλάξει επειδή είναι το πρωτότυπο και είναι λιγάκι σκοτεινό. Αλλά εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτό να το κάνουμε. Μέρα. Ημέρα. Ωραία. Ημέρα. Ωραία, πάμε στο ξενοδοχείο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Οχ. Τι είναι αυτό? Α, είναι το σύννεφο. Α, καλά. Μπερδεύτηκα με το ούφο που έχουμε εκεί πέρα. Και λέω, πώς μετακινήθηκε αυτό αφού είναι ακίνητο. Τέλος πάντων. Μπήκαμε εδώ πέρα στο ξενοδοχείο. Room 1, room 2, room 3. Εδώ πέρα θα μένετε. Πολίτες βασικά θα μένουν. Και ναι, εδώ πέρα έχω βάλει και ασανσέρ
για το room 3, το room 2 και το room 1. Πάμε στο room 1 πρώτα. Ωραία, φτάσαμε. Οπα, τι έχει εδώ, bug. Εδώ πέρα το room 1. Βασικά να σας τα δείξω από εδώ πέρα. Το room 2 και το room 3. Είναι άδεια αυτά τα συγκεκριμένα, αλλά θα τα γεμίσουμε. Θα βάλουμε κρεβάτια, τα πάντα. Εδώ πέρα είναι ένα ωραίο σπίτι. Μικρό, αλλά εντάξει, ωραίο. Νομίζω μπαράκι. Ναι, μπαράκι θα ήταν εδώ πέρα. Μικρό μπαράκι. Σε σχέση με το nightclub. Και αυτό μικρό είναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Το αλετίτσα. Εδώ πέρα, ξέρετε. Εδώ πέρα είναι η τράπεζα. Το βλέπετε, bank. Πάμε και εδώ μέσα. Ωραία, έχει τα chest. Εδώ πάνω, όπως βλέπετε, είναι οι θηρίδες που θα βάζουμε τα χρήματά μας ο καθένας στο server. Και εδώ πέρα θα είναι κάποιοι υπεύθυνοι που θα δουλεύουν. Πάμε τώρα έξω. Οπα. Ωραία, πάμε έξω. Και τώρα πάμε σε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, το σινεμά. Εγώ το έχω φτιάξει. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Να κοιτάξτε, έχω βάλει αυτό εδώ πέρα, το Monster. Είναι, αυτή, είναι από ταινία με τα τέρατα. Τώρα έχω κολλήσει και δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Έχω φτιάξει εδώ πέρα και το SpongeBob. Το μπω φιγκαράκι. Και εδώ πέρα. Οπα. Εδώ πέρα αυτές οι πόρτες είναι χρηστές κανονικά. Πρέπει να ήταν. Και εδώ πέρα είναι το σινεμά. Θα καθόμαστε, θα βλέπουμε ταινία. Υποτίθεται. Και ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι σκοτεινό. Σαν κανονικό σινεμά. Τέλειο. Συνεχίζουμε. Πάμε και στο nightclub. Είναι πολύ μικρό, αλλά εντάξει. Εδώ πέρα θα βάλουμε και άλλα φώτα. Εδώ πέρα θα είναι κάποιος που θα τραγουδάει. Τέλος πάντων. Αυτό, και θα καθόμαστε, θα πίνουμε εδώ πέρα. Πορτοκαλάδα με, φυσικά. Και θα τρώμε κιόλας. Με ζεδάκια και τέτοια. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι ένα σπίτι. Κι άλλο σπίτι. Εγώ το φτιάξω και αυτό. Πολύ ωραίο. Ακόμα δεν το έχει αγοράσει κανένας. Και ναι, ειδικότερα μόλις ξεκινήσουμε το RP, αυτά θα αρχίσουμε να τα πουλάμε. Θα υπάρχει και κάποιος μισήτης, οπότε ναι. Άλλος ένας πύργος από αυτό που σας έδειξα στην αρχή. Ας μην πάμε προς τα δω, γιατί είναι πολύ καλό. Πολύ καλά χτίσματα εδώ πέρα. Πάμε προς τα δω. Από εδώ. Εδώ πέρα είναι ο φίλος μας ο Μάντης. Εδώ πέρα θα πηγαίνουμε και θα μας λέει τη μοίρα μας. Προς Μάντι. Ο Μάντις λογικά έχει πεθάνει. Ναι, έχει πεθάνει. Κανονικά ήταν εδώ πίσω, ήταν ένας villager φίλος. Και ναι. Σας ξαναλέω ότι όσοι θέλετε να μπείτε, πήγαινε στο link που θα έχω κάτω στην περιγραφή, που θα είναι το Discord team μας. Και ναι, από εκεί θα μπείτε. Πάμε εδώ πέρα στο σπίτι του Superior Guy. Πιστεύω τον ξέρετε, το Superior Guy. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο μαζί. Και ναι, ψάξτε τον στο κάτω τον search στο YouTube. Έχει γύρω στους 5.500, κάπου εκεί. Δεν έχει φτάσει ακόμα 5.500, αλλά ναι, αυτό είναι το σπίτι του. Έχει φοβερή θέα, μιλάμε, φοβερή θέα. Και ναι, είναι πλούσιο. Γιατί τέτοιο. Ο Spurl Guy θα είναι ο Batman του server μας. Και ναι. Είναι ο Bruce Wayne, οπότε ναι. Εδώ πέρα είναι ένα κτίριο που μπαίνουμε μέσα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και πάμε από εδώ πέρα. Και εδώ κάτω είναι το υπόλοιπο σπίτι του Spirit Guy. Για να βγούμε και έξω στη βεράντα. Αυτά. Να πετάξουμε κιόλας. Εδώ πέρα είναι η πλατεία. Πολύ ωραία πλατεία. Θα μου κάνει και ένα πάνθυρα εδώ πέρα. Τέλειο. Και πάμε εδώ. Είναι αυτό εδώ πέρα το σπίτι. Είναι κόπη εκείνου του σπιτιού. Όπως καταλαβαίνετε είναι ίδιο. Μέσα. Και εδώ πέρα είναι η φυλακή. Τζέκ, πάμε. Εδώ πέρα κάποιος θα κάθεται. Φύλακας. Και εδώ πέρα. Οπα. Οπα, τι έχει εδώ.
πάει και ο μοχλός. Πάτσε το σπίτι στο σπάνι. Δεν πειράζει. Διορθώνονται αυτά. Εδώ παίρνετε κιλά. Που δυστυχώς εδώ πέρα θα κάθονται τα κακά παιδάκια. Θα κάνουν βλακίες στο σερβερ. Και ναι, ελπίζω να μην υπάρχουν. Ή αλλιώς θα κάθονται τα καλά παιδάκια που θα παίζουν RP. Και γενικά θα είναι κακοποιήσει το game. Λοιπόν, πάμε στο Candy Shop. Πετάω τώρα για να σας δείχνω πιο γρήγορα. Candy Shop, εδώ πέρα είναι ο φούρνος μας. Τα γλυκά. Κέικ, μπισκοτάκια, τέλεια. Εδώ πάνω ανεβαίνουμε. Κάποιος είναι ένα φούρνος εδώ πέρα. Βασικά ζαχαροπλάστης. Άπειρα, άπειρα κούκκι. Πάμε κάτω. Πάμε. Πείτε μου στα σχόλια μέχρι στιγμής αν σας αρέσει σερβερ. Αυτό. Πάμε πρώτα εδώ πέρα στην Iron Company. Καταλαβαίνετε από πού βγήκε το Iron Company. Iron Tass. Είναι δικιά μου εταιρεία. Επίσης έχει και ένα ούφο εκεί πέρα. Θα πάμε σε λίγο να σας το δείξω. Δεν το έχουμε φτιάξει και πολύ. Είναι πολύ λεπτομέρεια μέσα. Λοιπόν, πρώτος όρος, αποθήκη. Εδώ πέρα είναι αποθήκη εταιρείας μου. Οπα, πότε μας κάνετε φασαρία. Τέλος πάντων, εδώ πέρα είναι η αποθήκη. Κατεβαίνουμε. Μισό λεπτό, δεύτερος όροφος. Γραφεία εργαζομένων. Πάμε να το δούμε. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο σκοτάδι. Α, ναι. Εδώ πέρα θα κάθονται διάφορα άτομα που θα δουλεύουν. Για μένα φυσικά. Φυσικά και θα παίρνουν το μερίδιό τους. Εδώ πέρα θα είναι ο τέτοιος. Ο υπεύθυνος. Βασικά ο πιο καλός γραμματέας μου τέλος πάντων. Και είναι πολλά γραφεία. Αρκετά. Πάμε κάτω, πάμε τρίτος όροφος. Σεμινάρια, εδώ πέρα θα κάνουν τα σεμινάρια μας. Όσοι είναι φυσικά στην Iron Company. Ωραία, και τρίτος όροφος, τετάρτος βασικά, είναι μα και φυσικά το γραφείο του διευθυντή. Δηλαδή το γραφείο μου. Εγώ σαν αρχή να ξέρω ότι θα παίζω το ρόλο του Captain America, αλλά θα έχω και αυτή την εταιρεία. Οπότε ναι. Πάμε κάτω. Α, πάμε να συζητήσω το UFO. Δεν έχουμε κάνει πολύ λεπτομέρειες στο UFO. Να, εδώ πέρα ωραίο. Και μέσα δεν έχουμε βάλει κάτι. Είναι αυτό. Καλό βέβαια. Αλλά ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι το Big Ben. Δεν γινόταν να λείψει το Big Ben. Ωραία, συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχουμε πάρει μια πυραμίδα. Την έχουμε βάλει εδώ πέρα στην πόλη. Να υπάρχει και μια. Εδώ πέρα είναι το πολύχρωμο σπίτι. Από μέσα βλέπετε δεν έχουμε φτιάξει κάτι. Σκάλες εδώ πέρα. Και ναι, το πολύχρωμο σπίτι. Εδώ πέρα κάποιος θα χτίσει το σπίτι του. Κάποιος καινούριος. Και τώρα που έχουν μπει ήδη κάποια άτομα καινούρια. Κάποιος από αυτούς θα το φτιάξει πέρα. Εδώ πέρα είναι το σπίτι του Vlad Dracula. Δεν ξέρω πού μου ήρθε αυτή η ιδέα. Εγώ το έφτιαξα. Απλώς να έχουμε τέλος πάντων έναν Δράκουλα. Έτσι να λέμε εδώ πέρα. Να, όπως βλέπετε, Δράκουλα, Vlad Dracula. Εδώ πέρα είναι το Netherite Store, το οποίο λογικά θα καταφυστεί. Ή θα ανακαινηθεί, θα γίνει κάτι άλλο. Αυτό. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα είναι άλλη μια κόπη, άλλο ένα κόπη, από εδώ, από αυτό. Το πολύχρωμο σπίτι, όπως είπα πιο πριν. Εδώ πέρα είναι, τα κόπης που σας είπα στην αρχή. Οι αντιγραφές αυτού εδώ πέρα του κτηρίου. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο σπίτια, τα άσπρα. Να κοιτάξετε πώς ήταν μέσα το πρωτότυπο αρχικά. Τζάκι, όπως πριν. Εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Ανεβαίνουμε πάνω και είναι η τραπεζαρία και η κρεβατοκάμαρα. Το
κρεβάτι. Α, και τραπεζαρία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Το ίδιο και στο άλλο εδώ πέρα. Και εδώ πέρα είναι άλλο ένα σπίτι από εκείνα, από εκείνο βασικά, εκεί πίσω. Και εδώ πέρα είναι το δεύτερο ξενοδοχείο μας. Όπως το άλλο εκεί πέρα. Αυτό έχει διαφορετικό χρώμα. Και επίσης έχει φτιαγμένα δωμάτια αυτό. Έτσι θα φτιάξουμε και τα δωμάτια του άλλου ξενοδοχείου. Επίσης κάτι έχει πάθει το controller που παίζει Minecraft. Και στρίβει αριστερά, τέλος πάντων. Πάμε. Πρώτο room. Να τα δείτε τώρα πως είναι καλά φτιαγμένα έτσι. Τέλειο. Και βεράντα. Δεύτερο room. Επίσης το ίδιο, αλλά με διαφορετικά χρώματα. Διαφορετικό χαλί, διαφορετικά κρεβάτια. Πράσινο και μπλε αυτό. Και το τρίτο όροφος. Και ο τρίτος όροφος που είναι πορτοκαλί. Και τα λοιπά. Ωραία, βγαίνουμε. Εδώ πέρα κάποιος θα είναι υπεύθυνος. Κάποιος θα έχει και τα δύο ξενοδοχεία λογικά. Και ωραία, πάμε στο επόμενο. Αυτό το βίντεο θα διαρκέσει πάρα πολύ ώρα. Έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω τέτοιο μεγάλο βίντεο. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα είναι ένα σπίτι. Ωραίο σπίτι. Και εδώ πέρα είναι το Axolotl Store. Το Axolotl Store, εδώ πέρα θα πουλάμε Axolotls. Σαν pet shop, έχουμε και pet shop. Αλλά ναι, αυτό είναι συγκεκριμένο για Axolotl. Και εδώ πέρα είναι το σπίτι ενός καινούριου. Είναι μια εβδομάδα, είναι και παραπάνω. Πολύ ωραίο σπίτι. Πάμε τώρα, αν και τον έχουμε χάσει τον φίλο μας. Έχει καιρό να παίξει. Πάμε τώρα στις καλλιέργειες και στη φάρμα. Μισό λεπτό τώρα. Να το κάνουμε μέρα. Ημέρα. Τέλεια. Εδώ πέρα είναι οι σοδιές μας. Και εδώ πέρα θα κάψω ένα αγρότης. Πάμε πιο εκεί. Το σπίτι μου. Τίποτα το ιδιαίτερο. Πλάκανο. Άλλος ένας πύργος. Εδώ το σπίτι του φίλου μας του Βάγκου. Έχει πάρα πολύ καιρό να παίξει. Παίζει ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά πιστεύω θα τον δούμε και αυτόν. Και ναι, ωραίο σπίτι. Πάμε έξω. Και αυτό εδώ πέρα είναι το σπίτι μου. Και εδώ και εκεί ξέρετε τι είναι. Φαίνεται κιόλας. Το σπίτι μου εδώ πέρα κάνουμε διάφορα. Το σαλόνι. Η βιβλιοθήκη. Και τα υπόλοιπα. Η κρεβατοκάμαρα. Η κουζίνα. Το μπάνιο. Αυτά. Ο φίλος μου ο Τάκο. Και πάνω είναι τα γήπεδα του σπιτιού μου. Το μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου. Εδώ είναι κολυμβητήριο υποτίθεται. Και από εδώ πάμε στο δεύτερο μέρος του σπιτιού μου. Δεν το έχω χτίσει. Δεν έχω βάλει διάφορα. Είναι μόνο το συντριβάνι προς το παρόν. Και επίσης αυτά τα φώτα, τι νομίζετε, δεν θα κλείνανε? Μα και φυσικά θα κλείνανε. Τέλειο. Απλώς τέλειο. Αυτό ήταν το σπίτι μου. Ωραίο. Όλες τις πόρτες τις ανοίγουμε. Και εδώ είναι αυτό που λογικά ξέρετε, καταλαβαίνετε τι είναι. Είναι ένα γήπεδο του ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε το πόσο ωραίο είναι. Κοιτάξτε. Εδώ πέρα κυρίως παίζουμε 1v1. Το έχουμε κάνει αρένα για 1v1. Και εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μας πήρε πολλές μέρες να το χτίσουμε αυτό. Εδώ πέρα είναι το σπιτάκι που φτάνει τα σύννεφα, βασικά τα ξεπερνάει. Το ουράνιο σπιτάκι. Πολύ ωραίο. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μέρος του σερβερ.
στο τελευταίο μέρος σερβερ, το οποίο είναι ο δρόμος προς τα εκεί πέρα, προς τα εκεί, που σας είπα ότι θα το κρατήσουμε για τέλος. Είναι λίγα πράγματα, αλλά καλά. Και πάμε να το εξερευνήσουμε. Οπα. Εδώ πέρα είναι η αστυνομία. Προχωράμε, εδώ πέρα είναι το πίσω μέρος της τράπεζας. Το σούπερ μάρκετ. Εδώ πέρα είναι παιδική χαρά. Το σούπερ μάρκετ. Το νοσοκομείο. Τέλειο είναι το νοσοκομείο από μέσα. Το έχει φτιάξει super guy. Τέλειο. Το pet shop. Που τώρα δεν έχουμε βάλει τα ζωάκια, τέλος πάντων. Που θα απολαύουμε εδώ πέρα ζώα. Το εδώ πέρα το κτίριο του αυτού που θα μας φτιάχνει τα σπαθιά, τις πανοπλίες και τις πανοπλίες. Και το καλύτερο, μα το καλύτερο, McDonald's. Απίστευτα. Δημιούργημα του Super Guy. Τέλειο είναι. Και εδώ πέρα θα τρώμε, όπως καταλαβαίνετε, hamburger και διάφορα άλλα. Και το τελευταίο μέρος είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Luna Park, που τώρα το έχω ξεκινήσει. Βασικά αυτή τη μεριά την είχα κάνει, τώρα ξεκινάω το τρενάκι εδώ και πιστεύω θα είναι το καλύτερο μέρος. Καρουζέλ, άδεια αυτή τη στιγμή, συγκρουόμενα, διάφορες εδώ πέρα, διάφορα τέτοια που θα πουλάμε πράγματα και φαγητά. Εδώ πέρα είναι μια σκοποβολή, δαγκάνες, πιστεύω ξέρετε τι είναι, και το τρενάκι που δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα και θα βάλει και κάτι υπόλοιπα, κάτι άλλα πράγματα. Α, και επίσης ξέχασα να σας δείξω ότι εδώ ήταν και μια παλιά πόλη. Εδώ πέρα ήταν η πιο μοντέρνα πόλη, αλλά νομίζω θα την καταστρέψουμε ήδη εδώ πέρα. Βασικά θα την ανακοινήσουμε, θα έλεγα, καλύτερο. Και ναι, αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αυτά ήταν όλα τα πράγματα που έχουμε στο σερβερ. Είναι αρκετά και πιστεύω είναι πολύ ικανοποιητικά για να κάνουμε RP. Και ναι, αυτό για σήμερα. Αυτό για σήμερα. Και άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου. Και μην ξεχνάτε ότι άμα θέλετε να μπείτε στο σερβερ, κάτω στην περιγραφή έχω το link για το Discord team. Τα λέμε! Bye!